Ναι, κυρία Βίβου, καταρχάς τον κύριο Γεωργιάδη έχουν απαντήσει ήδη οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων στα οποία περιοδεύει. Έχω μια δυσκολία γιατί ακούω μέσα τη φωνή μου. Ωραία, θα διορθωθεί αμέσως. Καλά κάνατε και το είπατε από την αρχή. Πολύ ωραία. Αν έχετε την δικαιοσύνη. Έλεγα λοιπόν ότι στον κύριο Γεωργιάδη απαντούν με τον καλύτερο τρόπο οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που επισκέπτεται, οι οποίοι πηγαίνουν ακάλεστοι, γιατί δεν τους καλεί, ξέρετε, εκεί που πηγαίνει. Και το εκθέτουν όλα τα τεράστια προβλήματα που ζουν από πρώτο χέρι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα κρατάνε αυτή τη στιγμή όρθιο το δημόσιο σύστημα της υγείας. Έχει βρει το δάσκαλό το κύριος Γεωργιάδης. Εκεί που πάει να στήσει σχέσεις, βρίσκεται απέναντί του τους εργαζόμενους, οι οποίοι εκθέτουν την πραγματική εικόνα της υγείας και όχι αυτή τη μαγική εικόνα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Αυτά ως προς τον κύριο Γεωργιάδη. Για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να σας δώσω 3-4 χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία, αν θέλετε, περιγράφουν την εικόνα της ακρίβειας σήμερα. Παράδειγμα πρώτο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια 50% αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Τι λέει η κυβέρνηση, λογικές οι αυξήσεις και θεμητές ως ένα βαθμό, γιατί διαφορετικά οι εφοπλιστές θα πάρουν τα καράβια τους και θα φύγουν. Δεύτερο παράδειγμα, φάρμακα. Μέσα σε ένα μήνα, δύο απανωτές αυξήσεις. Σε 1000 σκευάσματα, πάνω από 450%. Τι λέει η κυβέρνηση, θεμητές οι αυξήσεις, γιατί τις εγκρίνει στο κάτω κράτος της γραφής, γιατί αν δεν υπάρξουν αυτές οι αυξήσεις, δεν υπάρχει το επιθυμητό κέρδος από τις φαρμακοβιομηχανίες, άρα θα αποσύρουν τα φάρμακά τους από την αγορά. Τρίτο παράδειγμα, κέρδη τραπεζών, κοντά στο 1 δις. Από πού, από τα αυξημένα επιτόκια των δανείων που πληρώνει ο λαός για να καταλήξει τελικά να χάσει και το σπίτι του σε ένα πληστηριασμό. Τέταρτο παράδειγμα, ενέργεια. Κέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων 700 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2024 από τις πανάκριβες τιμές του ρεύματος που πληρώνουμε τα λαϊκά νοικοκυριά και προσέξτε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της κερδοφορίας από τον κλάδο των ΑΠΕ που υποτίθεται ότι η πράσινη ανάπτυξη και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας θα ήταν αυτές οι οποίες θα ρίχναν το κόστος του ρεύματος. Και ένα τελευταίο πέμπτο παράδειγμα, πρωτογενές πλεόνασμα. Το πρώτο τρίμηνο του 2024, 2,9 δις ευρώ, 1 δισεκατομμύριο πάνω από το στόχο, που σημαίνει φορολογία και των γονέων για τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν, είναι καθαρό ότι από την ακρίβεια δεν βγαίνουν όλοι χαμένοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να βγάζουν τεράστια κέρδη στις πλάτες του λαού. Και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα λέμε το εξής, ότι η ακρίβεια έχει, ας το πούμε έτσι, είναι οι συμπληγάδες μέσα από τις οποίες έχει να περάσει το λαϊκό εισόδημα, που στη μια μεριά έχει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και στην άλλη μεριά έχει την πολιτική στήριξη από το κράτος και όλες τις κυβερνήσεις. Και όταν μιλάμε βέβαια για εισοδήματα τα οποία παραμένουν σχεδόν σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει ο λαός. Και να πούμε σε αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Παραντούρης. Ακρίβεια υπήρχε και θα υπάρχει, κερδοφορία υπήρχε και θα υπάρχει. Και η πολιτική που άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του ήταν η πολιτική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ξέρετε, έχει και μια δυσκολία σήμερα όλο το πολιτικό σύστημα, εκτός από την κυβέρνηση, να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στο ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί δεν αμφισβητεί δύο βασικές σταθερές τις προτάσεις του. Η μία σταθερά είναι η κερδοφορία των ομίλων και η άλλη σταθερά είναι η στήριξή της από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, και επειδή ακούστηκαν και τα περί ανταγωνισμού κτλ., εγώ θα θυμίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γίνανε πολύ μεγάλα βήματα στο κομμάτι της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Επί ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο της ενέργειας και όλα αυτά που ακούμε περί ανταγωνιστικότητας αφορούν έναν κλάδο ο οποίος θεωρείται ότι είναι σήμερα από τους πιο ρυθμισμένους και πιο ανταγωνιστικούς. Τι μας λέγανε, κυρία Βίδου, και τελειώνω. Τι μας λέγανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα, θα χτυπήσει τη μονοπόληση της αγοράς και θα πέσουν οι τιμές. Όσο το είδατε εσείς, άλλο τόσο το είδε και ο λαός. Δεν ξέρω, κύριε Σταμάτη, αν θέλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτά που είπε ο κ. Κουρμούλης, για να πάμε μετά στα τελευταία. Κοιτάξτε, είναι γνωστές οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Προφανώς έχει τις δικές τους απόψεις. Εναλλακτική δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό δεν το ακούμε. Κριτική υπάρχει και προφανώς τη σεβόμαστε. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο ίσως. Εναλλακτική, κύριε Σταμάτη. Καταργήστε τώρα το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, αυξήστε τη φορολογία, αυξήστε τους μισθούς, αυξήστε τις συντάξεις.
Βάλτε πλαφόν. Η συμβουλή της κυβέρνησης στο λαό είναι να συμβιβαστεί με τη φτώχεια του, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι. Αυτό καταλάβατε από αυτό που είπα. Μαζί με αυτό που είπε, βέβαια, μαζί με αυτό που είπε και η κυρία Βούλτεψη, ότι μην πάτε στα νησιά, πάτε στο χωριό. Δεν ξέρω τι είπε η κυρία Βούλτεψη. Εγώ σας λέω τι λέω εγώ. Σας λέω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακούστε με λίγο, έχει αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με το παρελθόν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που ευαγγελίζεστε και σωστά το κάνετε. Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είδαν αυξήσεις από το 2012 και μετά. Τα άτομα αναπηρία, η αύξηση των επιδομάτων, δεν την είδαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το εισόδημα που είχε ο λαός προ 15ετίας. Και λέω λοιπόν ότι εκτός από την κυρία Αυγή. Πτώχευσε η χώρα όμως. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε ότι πτώχευσε η χώρα. Δεν πτωχεύσαμε όλοι στην χώρα. Αν μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο, κυρία Βίδου, γιατί ακούσαμε κάποια πράγματα. Έχετε δίκιο, κύριε Φαραντούρη, έρχομαι να σα πω κάτι. Δεν είναι μόνο η επιχειρηματική όλμη και το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είμαστε ολιγόνοι. Υπάρχει, ακούστε με λίγο. Υπάρχει ο απλός συνταξιούχος που του κόπηκε η σύνταξη στην κρίση. Του κόπηκε η σύνταξη και παραμένει κομμένη, κύριε Σταμάτη. Και αν νομίζετε ότι οι συνταξιούχοι μπορούν να τα βγάλουν σήμερα πέρα με τις συντάξεις που παίρνουν, νομίζω ότι δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικότητα. Κύριε Φαραντούρη, προφανώς και έχω επαφή και προφανώς δεν φτάνουν και χρειάζεται περισσότερο. Αφήστε με να το πω. Παρακαλώ. Ότι εκτός από την κυρία Βούλτευση, είχαμε προχθές και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καναλωτή. Ακούστε τίτλο. Προστασίας του Καναλωτή. Ο οποίος έκανε την πρόταση ότι αφού δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην ποιότητα, στις καταναλωτικές συνήθειες που είχαμε μέχρι τώρα, δεν είναι κακό να ρίξουμε και την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε. Αυτά λέτε στο λαό. Να προσαρμοστεί με τη φτώχεια του. Και αν τα βάλετε στη σειρά. Τα είπε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν τα λέμε εμεί στο λαό, έτσι. Το ιδανικό για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια είναι να πάνε οι λαϊκές οικογένειες ένα διήμερο στο χωριό και να τρώνε πίτουρα. Ωραία, κύριε Φαραντούρη, να κλείσουμε με εσά. Λέμε λοιπόν στο λαό ότι δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση.